Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε ακόμη ένα βίντεο του καναλιού μας, το Ελληνική Ήχο. Σήμερα θα μιλήσουμε για την έννοια του έθνους με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, την οποία τιμούμε σε λίγες ημέρες. Την 28η Οκτωβρίου, λοιπόν, τιμούμε τους ήρωες γνωστούς και αγνώστους του Ιερού Πολέμου εναντίον στη σκλαβιά. Τιμούμε εκείνους που θυσιάστηκαν, τους τραυματίες, τους αγωνιστές, αλλά και όλους εκείνους που πρόσφεραν στον αγώνα. Οι γυναίκες εκείνης της περίοδου ίσως είναι οι μεγαλύτερες ηρωίδες με την προσφορά τους στο μέτωπο. Και να μην ξεχνάμε την Ελένη Ιωαννίδου, που αναφέραμε και στο προηγούμενο μας βίντεο, που με επίστολή της στον τότε πρωθυπουργό Κοριζή του λέει ότι του στέλνει όλα της τα παιδιά στο μέτωπο για να εκδικηθούν τον θάνατο του αδερφού τους. Αυτή είναι η απάντηση σε όσους βλακωδώς αναρωτιούνται γιατί είμαστε το μοναδικό έθνος πάνω στον πλανήτη που γιορτάζουμε την αρχή του πολέμου και όχι το τέλος του. Εκείνος ο αγώνας του 1940, αν και ξεκίνησε εκείνο το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου, το θηρίο της σκλαβιάς και του μεγαλοειδατισμού του Μουσολίνη είχε δείξει τα δόντια του ήδη από το 1923 με τον βομβαρδισμό της Κέρκυρας στις 31 Αυγούστου και ύστερα το 1940 με τον τορπιλισμό της Έλλης στην Τίνο. Μάλιστα στις 31 Αυγούστου του 1923 είχαν εισβάλει ιταλικές δυνάμεις στην Κέρκυρα, οι οποίες αποχώρησαν στις 27 Σεπτέμβρη και εκείνη η εισβολή έγινε με πρόσχημα την δολοφονία του Ιταλού στρατηγού Ενρίκο Τελίνη στην Καγκαβιά. Για τον ορισμό του έθνους και του λαού πολλά έχουν γραφτεί. Το έθνος είναι πνευματικό σύνολο, ενώ ο λαός, αν και υλικό, οδηγείται από το έθνος. Στο έθνος ανήκουν τόσο όσοι ζουν στο τώρα, όσοι και έχουν αποβιώσει, αλλά περισσότερο όσοι με τις ηρωικές τους πράξεις και θυσίες έχουν διαμορφώσει αυτό το έθνος. Και φυσικά οι μέλλοντες που θα έρθουν και πρέπει να ακολουθήσουν τους παλαιότερους στις παραδόσεις και όχι απλά να είναι υπερήφανοι για τα καταρθώματα των παλαιών, αλλά και να αυξήσουν και να μιμηθούν σε περίπτωση που χρειάζεται. Εκείνοι φυσικά που αποκλίνουν δεν ανήκουν ούτε στο έθνος ούτε στο λαό. Εκείνο το πρωινό ο λαός και το έθνος είχε να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτή την πρόκληση. Είτε θα πολεμούσε ενάντια στον εισβολέα όπως ορίζει το παρελθόν και οι επιταγές του έθνους, είτε θα άφηναν τον εισβολέα να περάσει και να μας σκλαβώσει. Ο μεγάλος μας ποιητής, ο Κωστής Παλαμάς, είχε γράψει «Γνώμες καρδιές, όσοι Έλληνες, τι είστε μην ξεχνάτε. Δεν είστε από τα χέρια σας μονάχα. Ότι χρωστάτε σε όσους ήλθαν, πέρασαν και σε όσους θα περάσουν. Κριτέ θα σας δικάσουν οι αγέννητοι και οι νεκροί». Τα πραγματικά έθνη αποκτούν την υπόστασή τους με μόχθο και αγώνες θυσίες αιώνων και περικλείουν με επιμονή την πνευματικότητα που οικοδομεί το μέλλον. Έτσι λοιπόν κάνουν τα πραγματικά έθνη. Δεν κλέβουν την ιστορία των νότιων ή βόρειων γειτόνων τους. Και ούτε πρέπει να χαρίζουμε ούτε καμία σελίδα της ιστορίας μας. Ακόμη και η Επανάσταση του 1821, αν και ακολουθούσε τις ταξικές επαναστάσεις εκείνης της περίοδου, ήταν μια εθνική επανάσταση για την αποκατάσταση του ελληνικού έθνους και βρήκε γρήγορα τις ρίζες της στην αρχαιότητα και στην Βυζαντινή περίοδο. Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι οπλαρχηγοί διηγούνταν ιστορίες με τα κατορθώματα των αρχαίων εναντίον των Περσών, όσο και με ιστορίες για τον διγενή Ακρίτα. Σε όσους δεν είναι γνωστό,
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην περικεφαλαία του, που είχε εξαιτίας, επειδή ήταν αξιωματικός του Αγγλικού στρατού, είχε το αρχαίο Γοργόνιο. Και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος επάνω στον θώρακά του είχε ραμμένη την θεά Αθηνά. Όπως λοιπόν η αρχαιότητα ήταν το θεμέλιο του 1821, έτσι η Επανάσταση έγινε το πρότυπο για το 1940. Αν και ολιγάριθμοι, τόσο στο 21 όσο και στο 40, η έννοια του έθνους ήταν αυτό που μας έδινε την υπεροχή εναντίον των αντιπάλων. Ο Κωστής Παλαμάς γράφει στο ποίημα του «Η δόξα στο Μεσολόγγι». «Μούσα των Πανελλήνων, η θυσία μένει και από την τέφρα της το γένος, για νέα γραφτά και εσύ για νέα τραγούδια και η Αθανασία». Οι προγονείς μας λοιπόν επέλεξαν να μαρτυρήσουν, να κοπιάσουν, να αγωνιστούν, να θυσιάσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, για να παραμείνουν αυτό που ήταν, Έλληνες ελεύθεροι, παρά να υποταχθούν και να ντροπιάσουν το έθνος. Και όπως βλέπουμε λοιπόν στο τώρα, με τις προκλήσεις είτε από τα βόρεια είτε από τα ανατολικά, όπως παλαιότερα και σίγουρα θα γίνει και στο μέλλον ξανά, πρέπει να έχουμε στο νου μας τα λόγια του γέρου του Μοριά. Οι βιολιτζίδες κι αν άλλαξαν, ο Χαβάς παραμένει ίδιος. Υποστηρίξτε την προσπάθειά μας για διάδοση της γνώσης και ενημέρωσης, κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μας και κοινοποιώντας τα βίντεό μας.